Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Σάββατο 5 Μαρτίου σήμερα. Βρισκόμαστε στην αρχή ενός Σαββατοκυριακού με πολλά γεγονότα, πολλές ειδήσεις που μας φέρνει η εβδομάδα που πέρασε και λίγα 24 ώρα πριν από καθοριστικές, θα τις λέγαμε, αποφάσεις τόσο στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης όσο και στο πεδίο της οικονομίας. Για να δούμε πώς αρχίζει η μέρα λοιπόν. Συνένεση αλλά και έλλειμμα εμπιστοσύνη στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Επισημάνθηκε η ανάγκη αναλογικής κατανομής προσφύγων στην Ευρώπη αλλά και κλειστά κέντρα φιλοξενίας. Εντείνονται και οι διεργασίες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής για το προσφυγικό. Στο επίκεντρο η Ελλάδα αλλά και η προστασία των εξωτερικών συνόρων, δηλώνει Μέρκελ. Ακόμη και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα η επιστροφή των δανειστών στην Αθήνα για τη συνέχεια της αξιολόγησης. Ασφαλιστικό νέα μέτρα και κόκκινα δάνεια, τα μεγάλα αγκάθια. Και οι φόροι τσάκισαν τα εισοδήματα των 30.000 ευρώ. Μέσα σε 7 χρόνια οι φόροι για αυτά τα εισοδήματα αυξήθηκαν σχεδόν 50%, ενώ έρχονται και νέες επιβαρύσεις με το νέο φορολογικό. Να μας πει και η Χριστίνα Σούζη τον καιρό και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένος στενό καιρός το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία σε βαθμία άνοδο. Αναλυτικότερα λοιπόν, σήμερα Σάββατο, για λίγο ακόμα τώρα το πρωί στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες βροχές ακόμα, στη συνέχεια θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα από την αρχή της ημέρας, γενικά αίθριος καιρός, βελτιωμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική, η έντασή τους 4 με 6 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας στους 17 με 19 βαθμούς. Στην Αττική γενικά αίσθητος ο καιρός, η άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα το μεσημέρι έως 19 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά αίθριος ο καιρός, δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη το μεσημέρι έως 17 βαθμούς. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, για το προσφυγικό ασφαλώς, αλλά και τις εξελίξεις στο θέμα της διαπραγμάτευσης για την οικονομία θα συζητήσουμε σήμερα. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δημήτρης Μάρδας. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Κώστας Στούπας, δημοσιογράφος, και ο κύριος Αντώνης Μακρής, πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης. Καλώς ήρθατε κύριε. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με την κυρία Μαρία Αλβανού, είναι δάκτωρο εγκληματολογίας, ειδική σε θέματα τρομοκρατίας, σε λίγο η σύνδεσή μας. Πρώτα να δούμε τις χαρακτηριστικές δηλώσεις και στιγμιότυπα της εβδομάδας που πέρασε, για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η δομένη έχει κλείσει. Πανικόβλητοι, πρόσφυγες και μετανάστες με μωρά παιδιά στα χέρια προσπαθούν να σωθούν από τα χημικά των Σκοπιανών αστυνομικών. Πρέπει να λειτουργήσει άμεσα η μετεγκατάσταση προσφύγων. Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your life. And your money. Έφτασε ο στρατιωτικός εκφραστής στη Στρατιωτική Επιτροπή της Τουρκίας, ο δεύτερος, να λέει ότι δεν μου αρέσουν αυτά που αποφασίσαν οι πολιτικοί. Δεν μπορώ να τα εφαρμόσω. Ο χριστιανισμός και όχι το χαλιφάτο. Η δημόσια ασφαλειά μας και η ζωή μας, που ήταν ελεύθερη από τρομοκρατικές ενέργειες, είναι σε κίνδυνο τώρα. Με την εκτίμησή του για μέτρα 8 έως 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, το Δούνου του δεν ζητά τίποτα που να μην περιλαμβάνεται ήδη στο μνημόνιο. Πιέζουν πάρα πολλοί παίκτες να βρεθεί λύση όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτά έγιναν μεταξύ πολλών άλλων την εβδομάδα που πέρασε. Θα προσπαθήσουμε έτσι να προσεγγίσουμε τα γεγονότα με την ψυχραιμία που μας επιτρέπει η απόσταση, η χρονική απόσταση από την στιγμή που έγιναν. Να πάμε πρώτα στην Ιδωμένη, στον Παύλο Σαρόγλου, να δούμε πώς είναι η κατάσταση εκεί. Παύλο, πριν από λίγο
στην εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά είδαμε και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζιτζικώστα. Ο νομός Κιλκής πλέον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν εδώ πέρα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Τζιτζικώστας, μαζί με τον Δήμαρχο Παιωνίας, τον κύριο Γκουντενούδη. Αυτήν την ώρα πηγαίνουν στο Πολύκαστρο. Θα υπάρξει μια σύσκεψη εκεί πέρα και από ό,τι είπαν και στον αέρα του Sky, ο νομός Κιλκής θα κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ στην συνέχεια θα έρθουν. Θα επιστρέψουν πάλι εδώ πέρα στο σημείο και μάλιστα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προγραμματίσει στις 11 η ώρα να μοιράσει τρόφιμα, είδη ρουχισμού, είδη πρώτης ανάγκης στους πρόσφυγες εδώ στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, Σπύρο, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, εδώ και δύο εβδομάδες, ο Γολγοθάς αυτών των ανθρώπων συνεχίζεται. Είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο, μόνο στο κέντρο υποδοχής προσφύγων εδώ στην Ιδωμένη, 13.000 άνθρωποι. Στο σύνολο σε όλο το νομό Κιλκής είναι περίπου 20.000, αν αναλογιστούμε το ότι 4.000 είναι στο κέντρο φιλοξενίας στο Χέρσο και περίπου 2.300 είναι στο άλλο κέντρο φιλοξενίας του νομού, στη Νέα Καβάλα. Να σας πω το ότι εδώ πέρα οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξωες. Από την Πέμπτη έβρεχε, την Παρασκευή επίσης χθες έβρεχε, σήμερα μπορεί να έχουμε ήλιο, αλλά η περιοχή έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο λασπότοπο, Σπύρο, με τους περισσότερους ανθρώπους εδώ πέρα να μην έχουν τα απαραίτητα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, υπολογίζεται 1500 με 1600 αυτά τα άτομα τα οποία δεν έχουν σκηνές και στους οποίους έχουν δοθεί αδιάβροχα και γίνονται προσπάθειες από τις εθελοντικές και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Μάλιστα, οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν στήσει από προχθές δύο σκηνές και εντός της ημέρας, στο σύνολό τους, αυτές οι μεγάλες σκηνές, οι οποίες είναι θερμαινόμενες, θα γίνουν 6. Τα περιστατικά τώρα με τα χιλιάδες παιδιά που παρουσιάζουν πυρετό και κρυώματα αυξάνονται, όπως και οι διακομιδές στο νοσοκομείο του Κιλκής. Οι γιατροί πάντως εδώ πέρα μας λένε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, λένε ότι η κατάσταση προς το παρόν είναι διαχειρίσιμη. Ωστόσο τώρα είναι 5 και ίσως 6 φορές περισσότερος ο κόσμος από αυτόν που μπορεί να σηκώσει το κέντρο υποδοχής προσφύγων. Εχθές να σας πω ότι τα σύνορα ανοίγουν με το σταγονόμετρο και περνάει ο κόσμος. Εχθές πέρασαν μόλις 84 άτομα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη επίσημη πληροφόρηση για το τι ακριβώς γίνεται σήμερα. Ναι. Διαβιούν όμως στο χώμα, μέσα στη λάσπη, στα σκουπίδια, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ρούχα. Υπάρχει ο κίνδυνος της εξάπλωσης ασθενειών. Όπως σας είπα, τα περιστατικά με τα παιδιά αυξάνονται. Οι συνθήκες υγιεινής είναι τραγικές, καθώς αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ατομική καθαριότητα, δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο. Δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές για να μπορέσουν να υποστηρίξουν όλον αυτόν τον πληθυσμό που βρίσκεται εδώ. Εμείς εχθές είδαμε να ζεσταίνουν νερό μέσα σε μεταλλικά κουτιά, σε κατσαρόλες, στις φωτιές τις οποίες ανάβουν. Ενώ και πάνω στο χωριό πηγαίνουν πλέον και πλένουν τα ρούχα τους στην βρύση που βρίσκεται στην πλατεία. Εδώ υπάρχουν 143 χημικές τουαλέτες, η μία αντιστοιχεί για 50 άτομα και εδώ πλέον υπάρχει μια μικρή πόλη. Να σας πω όμως ότι την ίδια ώρα αυτές οι ουρές τις οποίες βλέπετε ζωντανά στην εικόνα μας με την βοήθεια του οπερατέρ μας, του Απόστολου, του Τσινάρη, είναι η μία ουρά από τα δεξιά, όπως βλέπουμε, για το πρωινό και η άλλη ουρά είναι για την ταυτοποίηση των εγγράφων, στα οποία διαπιστώνονται πάρα πολλά λάθη στα έγγραφα των προσφύγων, σε ονόματα κυρίως και ημερομηνίες γέννησης, οπότε και καλούνται να τα διορθώσουν, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στην ταυτοποίηση. Και καθώς πλέον η προτεραιότητα δίνεται, σύμφωνα με την ημερομηνία που εισήλθαν στην Ελλάδα, όσοι παρέμειναν για περισσότερες από 30 ημέρες στην Τουρκία, καλούνται πλέον να επιστρέψουν πίσω. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε δει εμείς να έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Να σας πω όμως και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, για τις αντιδράσεις που υπάρχουν όσον αφορά τα κέντρα φιλοξενίας που πρόκειται να γίνουν στο νομό Πέλλας. Είχαμε αντιδράσεις από τους κατοίκους στα Άθυρα, οι οποίοι και απέκλεισαν το στρατόπεδο στο οποίο θα γίνει το κέντρο φιλοξενίας, όργωσαν μάλιστα με τα τρακτέρ και την περιοχή, ενώ στη Σκίδρα, στο στρατόπεδο Μαζαράκι, κάποιοι πήγαν και πέταξαν μέσα γούρουνο κεφαλές. Ναι. Θλιβερά γεγονότα αυτά που μας είπε στο τέλος, βλέποντας τους ανθρώπους να περιμένουν στην ουρά,
φαντάζομαι για πάρα πολλή ώρα, μέχρι να πάρουν λίγα τρόφιμα. Ως το βράδυ, Σπύρο, ναι, θα κρατήσει αυτή η ουρά. Να ζητήσω μια διευκρίνηση μόνο. Όσοι μας είπες είναι περισσότερες, έχει διαπιστωθεί ότι έμειναν περισσότερες από 30 μέρες στην Τουρκία, καλούνται να γυρίσουν πίσω. Πώς, με ποιο τρόπο δηλαδή, πάνε εκεί, όταν φτάσουν εκεί στο γραφείο που γίνεται θεαυτοποίηση, τους λένε κύριοι, πάρτε την οικογένειά σας και πηγαίνετε στην Τουρκία. Δεν το κατάλαβα. Αυτό μας λένε ακριβώς, αυτό μας λένε οι πρόσφυγες. Σας είπατε ότι υπάρχουν πάρα πολλά λάθη στα εγγραφά τους. Δηλαδή κάποιος στο όνομά του μπορεί να έχει γραφτεί λάθος ή η ημερομηνία γέννησης να είναι διαφορετική από αυτή που είναι στην ταυτότητά του ή στο διαβατήριό του. Γίνονται οι διορθώσεις. Μόλις όμως διαπιστώνουν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος έμεινε πάνω από ένα μήνα στην Τουρκία, όπως μας λένε και οι ίδιοι οι πρόσφυγες, τους λένε ότι πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Ναι. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε δει την διαδικασία αυτή να έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, μα πώς να ξεκινήσει, κάποιοι, είναι δυνατόν. Να πηγαίνουν σε ένα λεωφορείο άνθρωποι, για να επιστρέψουν πίσω. Οι άνθρωποι έχουν περπατήσει για ώρες. Ο μόνος στόχος, η ελπίδα τους είναι να περάσουν τα σύνορα. Είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Τα σύνορα τα οποία, να μην κάνω την ερώτηση έτσι, αν έχουν ανοίξει καθόλου. Ανοίγουν όλες τις προηγούμενες μέρες. Τα σύνορα ανοίγουν με το σταγονόμετρο. Πότε περνούν 300 άτομα, πότε περνούν 100 άτομα, πότε 130. Στο σύνολο όλη την εβδομάδα. Με συγχωρείτε, στο σύνολο όλη την εβδομάδα πρέπει να έχουν περάσει πάνω από 1.100 άτομα. Εχθές τα σύνορα άνοιξαν στις 6 ώρα το πρωί και μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα πέρασαν μόλις 84 άνθρωποι. Ναι. Έχουμε όμως και πολλά κρούσματα, διότι υπάρχουν διακινητές οι οποίοι δρούν το βράδυ μέσα στο κέντρο υποδοχής, προσπαθούν να πείσουν αυτούς τους ανθρώπους ότι μπορούν να τους περάσουν από περάσματα στα Σκόπια. Κάποιοι πείθονται, δίνουν από 500 έως και 2.000 ευρώ για να τους περάσουν. Αλλά τι γίνεται, μέσα στα Σκόπια τους εντοπίζουν οι αστυνομικές αρχές, επιτρέψτε μου την έκφραση, τους ξυλοφορτώνουν και στη συνέχεια τους επαναπροωθούν εδώ στην Ιδωμένη. Και όχι μόνο αυτό, διαβάσαμε ότι από την άλλη πλευρά των συνόρων αφήνουν και ελεύθερα σκυλιά, εκπαιδευμένα σκυλιά, και επιστρέφουν. Όσοι επιστρέφουν πολλές φορές έχουν τραυματιστεί σοβαρά από δαγκώματα. Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Και από την Δευτέρα και έπειτα, που γίνανε και τα επεισόδια, όταν είδαμε χιλιάδες πρόσφυγες στο σημείο διέλευσης, προσπάθησαν να ξυλώσουν στην κυριολεξία τη σιδηρόφρακτη πόρτα που ανοίγει για να περάσει η εμπορική αμαξοστοιχεία. Και έπεσαν τα χημικά. Έκτοτε έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές δυνάμεις μέσα στα Σκόπια. Πληροφορίες μας λένε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται 900 αστυνομικοί οι οποίοι αλλάζουν αναβάρδια, ενώ βλέπουμε και πολλές διελεύσεις ελικοπτέρων. Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα χρειαστεί να τα πούμε και στη συνέχεια. Εδώ βλέπουμε ανθρώπους με μωρά παιδιά στην αγκαλιά και μέσα στις λάσπες. Πάντοτε βλέπουμε εικόνα από την Ιδωμένη. Να καλημερίσω προανήγγυλα την παρουσία της. Είναι η κυρία Μαρία Αλβανού, διδάκτορ εγκληματολογίας. Μας βοηθάει πάντοτε με την επιστημονική της προσέγγιση και τις γνώσεις της να βλέπουμε πτυχές του θέματος που εκ πρώτης δεν είναι ορατές. Καλή σας μέρα, κυρία Αλβανού. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Να δούμε τώρα η κατάσταση πώς καταγράφεται μέσα από αριθμούς, αλλά και η οικονομική διάσταση αυτού του θέματος, πριν ζητήσω σχόλια. Λίδα Χριστοπούλου. Καλημέρα, Λίδα. Καλημέρα και από μένα, λοιπόν. Πραγματικά ατελείωτο φαίνεται να είναι το δράμα των προσφύγων. Άνθρωποι ταλαιπωρημένοι, εξαντλημένοι και πια απελπισμένοι. Είδαμε τις εικόνες πριν από λίγο στην Ιδωμένη. Ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται και εκείνοι που μπορούν να περάσουν στη γειτονική χώρα, στα Σκόπια, είναι δυστυχώς ελάχιστοι. Φυσικά, εικόνες από το λιμάνι του Πειραιά και την πλατεία Βικτωρίας που έρχονται καθημερινά είναι και εκείνες πολύ τραγικές. Πάμε όμως να δούμε με νούμερα τα οποία έχουμε καταγράψει. Να συγκρίνουμε λοιπόν το 2015 με το 2016. Το 2015, το πρώτο εξάμηνο του 2015, βλέπουμε ότι μπήκαν στη χώρα μας 147.000. Ενώ μόλις το καινούριο έτος, τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2016, 122.637 μετανάστες. Αν συγκρίνουμε τους δύο αριθμούς, καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον, καθώς μόνο το πρώτο δίμηνο είναι σχεδόν ο ίδιος αριθμός με το περσινό. Συνεχίζουμε όμως πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα, μια εκτίμηση αυτή τη στιγμή. 25 με 30 χιλιάδες είναι ένας αριθμός, επαναλαμβάνω, που συνεχώς αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τις 30 χιλιάδες. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Ιδωμένη. Περισσότεροι από 10 χιλιάδες πρόσφυγες. Πριν από λίγο, όπως μας είπε και ο Παύλος Σαρόγλου, αυτός ο αριθμός έχει ξεπεραστεί κατά πολύ. Σχεδόν φτάνουμε στις 14 χιλιάδες. Πάμε λοιπόν να δούμε και το 2015 συνολικά.
μπήκαν στη χώρα μας 911.000 μετανάστες. Η μισή από αυτούς ήταν παραπάνω από τους μισούς από την Συρία, ενώ το 23% από το Αφγανιστάν. Πάμε τώρα και στην επόμενη μας κάρτα να δούμε την οικονομική διάσταση του όλου θέματος. Κυβερνητική εκτίμηση για το 2016 εκτιμά ότι το κόστος του προσφυγικού θα φτάσει στο 1 δις. Η Τράπεζα της Ελλάδος κατεβάζει το ποσό αυτό στα 600 εκατομμύρια, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το 2016 δεν μπορεί να κάνει κάποια εκτίμηση. Αυτό μας δείχνει και την δύσκολη κατάσταση. Το μέγεθος του προβλήματος και τη ρευστότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίδα Χριστοπούλου. Μιας και είμαστε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να δούμε με τη βοήθεια της Βενετίας Κομνίδου και τι ζητάει. Να δούμε το άλλο μεγάλο μέτωπο που αντιμετωπίζουμε, αυτό της οικονομικής κρίσης. Φεύγουμε από την προσφυγικό, πάμε στο οικονομικό. Καλημέρα, Βενετία. Καλημέρα, Σπύρο. Πάμε να δούμε τα νέα μέτρα που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε όμως να δούμε πώς αυτά βγαίνουν σε αριθμούς. Ναι. Συγκεκριμένα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητάει μέτρα 9 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπαμε, μέχρι το 2018. Για πρωτογενές όμως πλεόνασμα 3,5%. Ναι. Η Κομισιόν χρειάζεται μέτρα ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, Σπύρο, ενώ η κυβέρνηση απαιτεί προσαρμογή και λιγότερα φυσικά χρήματα που θα φτάνουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα στοιχεία και οι αριθμοί που φαίνεται για να μπορέσει να κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα και η αξιολόγηση. Έχουμε όμως και κάποιες τοποθετήσεις πρωταγωνιστών αυτής της υπόθεσης που δείχνουν και τις διαθέσεις και τις προθέσεις. Εννοείται, αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε και του κυρίου Τόμσεν όσον αφορά το ελληνικό πρόγραμμα και το κλείσιμο της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα όμως πρέπει να αναφέρουμε, Σπύρο, ότι ο κύριος Σόιμπλε υποστηρίζει ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα την προσφυγική κρίση προκειμένου να μην εφαρμόσει τους όρους της συμφωνίας, και κλείνει επίσης για την αξιολόγηση ότι του ελληνικού προγράμματος δεν έχει ολοκληρωθεί επειδή η Ελλάδα δεν έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της μέχρι τώρα. Όσον αφορά τον κύριο Τόμσεν, αναφέρει συγκεκριμένα ότι δεν μπορούμε να δούμε πώς μπορεί η Ελλάδα να πετύχει τους στόχους της χωρίς τις σημαντικές εξοικονομήσεις μέσω των συντάξεων. Χωρίς περικοπές συντάξεων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βενετία. Μην εκλεφθεί ως μεροληπτική αντιμετώπιση συντεχνιακού χαρακτήρα, αλλά θέλω πρώτα το δημοσιογραφικό σχόλιο από τον κύριο Στούπα, μια πρώτη ανάγνωση στα γεγονότα, πριν περάσουμε στα επιμέρους, κύριε Στούπα. Υπάρχει μια απόκληση στο μεταξύ των δανειστών και της κυβέρνησης. Ξεκινάτε από το οικονομικό κομμάτι πριν το προσφυγικό, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ξεκινάω από το οικονομικό κομμάτι. Υπάρχει μια απόκληση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να καλυφθεί αυτή η απόκληση. Γιατί εκτός από τα νούμερα υπάρχει και μια στρατηγικά διαφορετική οπτική γωνία από την οποία οι δύο πλευρές βλέπουν την κατάσταση. Δηλαδή η κυβέρνηση προσπαθεί να το ασφαλιστικό, εκτός από τη μεταχρονολόγηση που περιλαμβάνει το σχέδιο του Κατρούγκαλου, δηλαδή το να πάνε σε 3-4 χρόνια σταδιακά τα μέτρα, να την αντιμετωπίσει και με την αύξηση των εισφορών. Από την άλλη πλευρά, οι δανειστές, από ό,τι ξέρουμε, είδαμε και το άρθρο προκαιρού του κυρίου Τόμσεν, βλέπουν το ζήτημα, αντιμετωπίζουν το ζήτημα από την πλευρά της μείωσης των συντάξεων. Και το ερώτημα εκεί είναι πραγματικά, όταν μια χώρα που έχει το 17% του ΑΕΠ το πληρώνει σε συντάξεις, αν αυξήσει περαιτέρω, αν το πάει στο 20%, και αυτό είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, στην ουσία διαλύει την οικονομία της. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, και αυτό είναι ένα πολύπλοκο θέμα, γιατί λέμε ότι είναι αυτή τη στιγμή υπολογίζονται σε 30.000 οι πρόσφυγες που έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα και ενδεχομένως η Ελλάδα θα μπορούσε να αντέξει μέχρι 150. Μετά τι είναι αυτό που θα σταματήσει τις ροές? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί γύρω, ας πούμε, στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας να πάνε κάπου αλλού. Υπάρχει κάποιο εχέγγυο ότι θα ανακοπεί αυτή η ροή και τι μπορεί να την αποτρέψει? Δεν υπάρχει. Να πάμε τώρα στον Υπουργό, στον κύριο Μάρδα. Ήταν χρήσιμο το σχόλιο σας για να κάνει μια συνολική τοποθέτηση ο κύριος Μάρδας, που δεν θέλω να συζητήσουμε μόνο για αυτά τα καυτά θέματα της επικαιρότητας, γιατί ο κύριος Μάρδας είναι από αυτούς που δουλεύουν αθόρυβα και συστηματικά για να πετύχουμε και 2-3 πράγματα περισσότερα. Είχαμε πει για τα ντελικατέσεν, τις αγορές που προσπαθούν οι παραγωγοί μας ποιοτικά προϊόντα να τα βγάλουν έξω. Τώρα δουλεύει για αυτή την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης-Σμύρνης, που και αυτό θα δώσει μια τόνωση. Αλλά δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από αυτά που βλέπουμε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λίγο το προσφυγικό και έχω να τονίσω 2 πράγματα, αν θέλετε. Πρώτον, όλοι γνωρίζουμε και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει αντίθετη άποψη, ότι για την όλη κατάσταση δεν ευθύνεται η χώρα και φυσικά η κυβέρνηση.
είναι κάτι το οποίο μας ήρθε, κάτι το οποίο προέκυψε, που καλούμαστε να το διαχειριστούμε, όχι μόνοι μας φυσικά. Και βέβαια σε κάθε τέτοια κρίση, ακόμα και στα πιο οργανωμένα κράτη, να σας θυμίσω τον τυφώνα της Κατρίν της ΗΠΑ, η προσαρμογή του κράτους στις νέες αυτές καταστάσεις είναι λίγο δύσκολη και υπάρχει μια χρονική υστέρηση σε οποιοδήποτε κράτος, από το πιο οργανωμένο στο λιγότερο οργανωμένο. Η όλη κατάσταση είναι μια προσωρινή κατάσταση, αυτό να το τονίσουμε, γι' αυτό και όλες οι εγκαταστάσεις οι οποίες γίνονται είναι προσωρινές. Και επίσης το όλο πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και με σαφήνεια διατυπώνεται το πρόβλημα σε τρία άρθρα της Συνθήκης Λισαβόνας, όπου η Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να τα ακολουθήσει. Αυτά είναι μια πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, σαφώς εικόνες που δείχνετε, τόσο από την Βικτόρια όσο και από την Ιδωμένη, δεν είναι εικόνες οι οποίες είναι ψευδείς, αλλά είναι ένα μέρος της αλήθειας. Και θα ήταν σκόπιμο να γύριζαν και οι κάμερες στα διάφορα μέρη όπου έχουν οργανωθεί και θα εξυπηρετήσουν και εξυπηρετούν 27.800 άτομα από τα νησιά μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Να θυμίσω ότι υπάρχει απαγόρευση στις κάμερες να μπαίνουν σε αυτά τα οργανωμένα. Δύο λεπτά λίγο. Θα ολοκληρώσω. Και εκεί βέβαια μπορείτε να δείτε πόσο είναι οργανωμένο το όλο σύστημα και πώς έχει μπει σε μία τάξη, όπως επίσης και υπάρχει και μία διαφορετική τάξη στο λιμάνι του Πειραιά. Από την άλλη θα μου επιτρέπετε να τονίσω κάποια άλλα θέματα, γιατί ξέρετε τι γίνεται, από την εικόνα μπορούν να αλλάξουν πολλά ζητήματα, πολλά θέματα. Υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο ξένων εθελοντών που ήρθε στη χώρα μας να βοηθήσει την όλη κατάσταση. Ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και γνώρισα εκεί κόσμο ο οποίος είχε φύγει, δηλαδή γνώρισα γονείς κόσμου που έφυγαν για να έρθουν στην Ελλάδα έτσι ώστε να βοηθήσουν. Θα θυμάστε την παστρατιά που έγινε όταν έγινε το τσουνάμι στην Απανατολή. Αν λειτουργούσε ο τύπος και κατά κύριο λόγο εμείς με ένα τέτοιο τρόπο, θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε έναν τέτοιο ενθουσιασμό, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, την ευθύνη δεν την έχει η ελληνική κυβέρνηση, την έχουν κάποιοι άλλοι. Θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε τέτοιον ενθουσιασμό και από αυτή την δύσκολη κατάσταση, η οποία ομολογουμένως είναι κάτι το οποίο θα δούμε πώς θα ρυθμιστεί, αλλά υπάρχουν και μηχανισμοί ρύθμισης, από μια τέτοια κατάσταση μιζέριας να αναδεικνύαμε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι δύσκολη δουλειά αυτό. Απλά και μόνο πρέπει κάποιοι που ασχολούνται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να δώσουν μια στροφή στην ενημέρωση, μια τέτοια στροφή, έτσι ώστε να προκληθεί αυτός ο ενθουσιασμός ο οποίος υπάρχει. Δεν τον βλέπουμε γιατί τα μαζικά μέσα ενημέρωσης δεν τον δείχνουν, αλλά μπορώ να σας πω οι πολλές κυβερνητικές οργανώσεις κάνουν εκπληκτική δουλειά και αυτό το πράγμα πρέπει να αναδειχθεί. Αυτά, αν θέλετε, σαν πρώτα σχόλια σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, και επίσης βέβαια δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν έχουμε τρία άρθρα που με σαφήνεια προβλέπουν ότι πρέπει να υπάρχει διασπορά όλου του κόσμου και όλο το κόστος θα το επομισθούν όλα τα κράτη-μέλη, είτε είναι στο Σέγγεν είτε δεν είναι στο Σέγγεν. Δεν έχει καμία σημασία η συνθήκη του Σέγγεν, και εκείνα τα οποία ακούστηκαν στο παρελθόν ήταν μια από τις υπερβολές που υπήρχαν σε ό,τι αφορά την έξοδο της Ελλάδας από το Σέγγεν, και μια υπερβολή που ξεφούσκωσε όπως ξεφουσκώνουν πάρα πολλές υπερβολές. Ως εκ τούτου δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι διεθνές, και μπορώ να σας πω είναι και ένα πρόβλημα που αγγίζει και τις αραβικές χώρες. Ο αραβικός σύνδεσμος ίσως θα έπρεπε να ενεργοποιηθεί πολύ περισσότερο, και να τονίσουμε και ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία δεν ακούγονται. Τόσο ο Πάπας, όσο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, όσο προσωπικότητες στο εξωτερικό, δεν θα πω ότι επένεσαν τη χώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει έδειξαν ένα μεγάλο ενδιαφέρον και σε ορισμένες περιπτώσεις έδωσαν χωρίς να φοβούνται τον έπαινό τους. Γιατί αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση, την οποία τη διαχειριζόμαστε σχετικά ικανοποιητικά, αν εξαιρέσουμε τα προβλήματα στην Ιδωμένη και στην Βικτόρια. Σε όλους τους υπόλοιπους χώρους η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και οι πρόσφυγες έχουν βρει ένα μαξιλάρι, μπορώ να σας πω, ένα χώρο συμπαράστασης για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα που είναι, το τονίζω ακόμα μια φορά, ένα προσωρινό πρόβλημα και δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Μισό λεπτό τώρα όμως, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή τα μέσα παρουσιάζουν μια μαγική εικόνα.
Δηλαδή... Όχι, δεν, τα μέσα δεν παρουσιάζουν μια μαγική εικόνα. Τα μέσα παρουσιάζουν μια εικόνα που είναι μέρος μιας πραγματικότητας. Εγώ δεν αμφισβήτησα αυτά που γίνονται στην Ιδωμένη, ούτε αυτά που γίνονται στη Βικτόρια. Τότε. Αλλά από την άλλη πλευρά θα μπορούσαν όμως τα μέσα να δείχνουν και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και κάποιους ξένους που έρχονται στα αεροδρόμια. Στα αεροδρόμια. Ναι, δεν τις δείχνουν με την ένταση εκείνη που χρειάζεται, με αποτέλεσμα δεν δημιουργείται αυτό που σας είπα, ένας ενθουσιασμός που θα μπορούσε. Ενθουσιασμός, γιατί πράγμα, κύριε Υπουργέ, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα δομικό. Ενθουσιασμός, γιατί να ενθουσιαστούμε. Όχι ενθουσιασμός εσάς. Οι Έλληνες εννοώ, οι Έλληνες. Κινήθηκε στο τσουνάμι και υπήρχε μια παγκόσμια συμπαράσταση στον κόσμο εκεί. Εδώ υπάρχουν ροές οι οποίες μεθοδεύονται από την Τουρκία. Αυτή αφήνει τους ανθρώπους και τους στέλνει τους ανθρώπους στα ελληνικά νησιά με συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Και εσείς μου λέτε για το τσουνάμι, παρομοιάζετε το ένα με το άλλο. Σαφώς θα παρομοιάσω το ένα με το άλλο. Εσείς δεν μπορείτε να τα συνδέσετε, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Μάλιστα. Το δε θέμα της Τουρκίας είναι και θέμα ΝΑΤΟ, είναι και θέμα Ευρώπης. Δηλαδή, είναι και θέμα δικό μας όμως. Δεν είναι θέμα των άλλων ούτε του Πάπα. Είναι και θέμα δικό μας. Εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε. Η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη σκοπιμότητες. Εξυπηρετεί συγκεκριμένες σκοπιμότητες, ενδεχομένως να έχει βλέψεις και στα εθνικά μας συμφέροντα. Εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε, εκτός από τον Πάπα, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις και το τσουνάμι στην Ινδονησία, εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, έχουμε κάποια στρατηγική. Θεωρείτε ότι το θέμα είναι διμερές. Δεν είναι διμερές, είναι και διμερές όμως. Όταν ο κύριος Τσαβούσογλου χτες λέει ότι δεν έχει σημασία ποιανού είναι τα νησιά, αλλά σημασία έχουν οι διασώσεις, είναι και διμερές. Δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό. Ότι υπάρχουν και σκοπιμότητες. Ότι... Είναι και διμερές, αλλά δεν είναι διμερές. Λοιπόν... Έχετε διαβάσει τη Σύνθηκη της Λισαβόνας. Συγγνώμη, έτσι, για να μην αερολογούμε, διαβάστε τα τρία. Είναι και διμερές. Τι κάνουμε. Χθες καθίσανε 8 ώρες για να βγάλουν ένα ανακοινωθέν. Έχετε συγκεκριμένα άρθρα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Κάνω μια απλή ερώτηση, δώστε μια απλή απάντηση. Όχι, δεν την έχω διαβάσει τη Συνθήκη της Λισαβόνας, κύριε Υπουργέ. Το 78 στο 80. Και μετά ελάτε να συζητήσουμε. Ούτε το κοκοδάκι του Πάπα μου περιμένετε να σας βοηθήσει. Οι αιτιάσεις πάντως, κύριε Υπουργέ, είναι ότι η χώρα μας, παρότι κάποιοι το επισήμαναν από τις αρχές του 2015, δεν προετοιμάστηκε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση αφενός και αφετέρου. Λένε κάποιοι, εγώ συμμερίζομαι ένα κομμάτι αυτής της επιχειρηματολογίας, ότι με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, τέλος πάντων, κάποιοι σαν να άνοιξαν το δρόμο στο να έρθουν από εδώ, να περάσουν, να δεν επιλέξουν την Ελλάδα για να περάσουν στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να πω ότι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών άνοιξαν την όλη ιστορία και ότι η Τουρκία βασίστηκε σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και άνοιξε σύνορά της. Έτσι. Λοιπόν, λέω, υπήρξε μια ρητορική από κυβερνητικά στελέχη που φάνηκε σαν να ευνοεί μια τέτοια μετακίνηση, μια τέτοια ροή. Το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια κυβερνητικά στελέχη που εκφράζουν κάποια τέτοια άποψη, η οποία σε τελική ανάλυση είναι δήλωση κάποιων κυβερνητικών στελεχών, καθώς η θέση της κυβέρνησης είναι ότι όλη η κατάσταση είναι μια προσωρινή κατάσταση, το πρόβλημα δεν είναι διμερές, είναι ευρωπαϊκό, προβλέπεται με σαφήνεια η λύση του προβλήματος μέσα στη συνθήκη της Λισαβόνας και μπορώ να σας πω κατά ορισμένες συνθήκες δεν χρειαζόταν καν και συμβούλιο αρχηγών ή συμβούλιο καθήλων αρμοδίων υπουργών. Έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει αυτά τα οποία με σαφήνεια προβλέπονται σε τρία άρθρα, τα οποία ήταν, μπορώ να σας πω, άκρως προφητικά, αν και βέβαια η συνθήκη της Λισαβόνας, όπως ξέρετε, είναι μια συνθήκη κάποιων ετών πριν. Λοιπόν, και κάτι ακόμα για να δείτε ότι υπάρχει και κάποια υπερβολή. Αναφέρθηκαν τα νούμερα των 30.000, 35.000. Ναι. Και γίνεται όλη αυτή η φασαρία για τα 35.000 άτομα. Στην Αρμενία, χθες είχαμε τους Αρμένιους. Μια χώρα με 3,5-4 εκατομμύρια έχει 22.000 περίπου πρόσφυγες. Βλέπετε να γίνεται τέτοια φασαρία. Στο Λίβανο έχουμε 1,5 εκατομμύρια. Στην Ιορδανία 1,5-2 εκατομμύρια. Στην Τουρκία 2,5 εκατομμύρια. Βλέπετε να γίνεται τέτοια φασαρία σαν και αυτή που γίνεται στην Ελλάδα. Πάντως... Εγώ σας δίνω νούμερα. Ναι. Σας δίνω νούμερα, συγκρίνετε. Μας δίνετε νούμερα και μας συγκρίνετε με χώρες. Μας συγκρίνετε με χώρες. Η έλλειψη σχεδίου. Τι φταίει τότε και έχει δημιουργηθεί αυτή η φασαρία στην Ελλάδα. Η έλλειψη σχεδίου αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, να γίνεται τόσο μεγάλη φασαρία. Αυτό είναι το οποίο σας θέτω το ερώτημα. Απαντήστε μου ένα ναι ή ένα όχι. Πείτε όχι, εγώ σας λέω ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα υπάρχει. Γιατί δεν υπήρχε σχέδιο αντιμετώπισης, κύριε Υπουργέ. Στον τυφώνα Κάθριν υπήρχε σχέδιο αντιμετώπισης.
Στο τσουνάμι υπήρχε σχέδιο αντιμετώπισης. Έχετε δει, πείτε μου μια χώρα να μπορεί να έχει αντιμετωπίσει ένα τέτοιο θέμα σε 4 και 5 μήνες που δεν το πρόβλεπε. Δηλαδή στην Κατρίνα και σε οποιαδήποτε θεομηνία 4-5 μήνες μετά η κυβέρνηση δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Τις πρώτες 2-3 μέρες, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Σε 5 μήνες το αντιμετωπίζει. Και σε ό,τι αφορά την προσωρινότητα που λέτε, το ότι είναι ένα προσωρινό πρόβλημα, σας θυμίζω μόνο ότι προσωρινά μας λέγατε ότι είναι και τα capital control και ότι από Μάρτιο θα έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Γενικώς υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή την κυβέρνηση σε σχέση με το τι θεωρεί προσωρινό και τι είναι μόνιμο. Και φαίνεται ότι οτιδήποτε προσωρινό είναι μονιμότερο οτιδήποτε. Θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Αν θέλετε να έρθουμε στα capital control. Επιτρέψτε μου μόνο μετά τις διαφημίσεις. Θα πάω και στην κυρία Αλβανού και στον κύριο Μακρύ μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη να ζητήσω από την κυρία Αλβανού τη δική της πρώτη ανάγνωση πριν ρωτήσω κάτι εξειδικευμένο στα γεγονότα που παρακολουθούμε. Κυρία Αλβανού. Ναι, κοιτάξτε, το δικό μου το σχόλιο θα είναι από την πλευρά του δικού μου επιστημονικού πεδίου. Σαφώς. Αλλά αν θέλετε και ανθρώπινα. Καταρχήν, ξέρετε πολύ καλόπιστα και στη ρήμη του λόγου χρησιμοποιούμε τον όρο πρόβλημα. Αλλά όταν μιλάμε για ανθρώπους, οι τρεις λέξεις άνθρωποι, πρόβλημα, λύση θυμίζουν λίγο άλλες καταστάσεις. Νομίζω πρέπει περισσότερο να δούμε την όλη κατάσταση σαν μια πρόκληση, το προσφυγικό δηλαδή, την οποία οφείλουν να διαχειριστούν όλοι με ένα θετικό πρόσημο και προσπαθώντας για το καλύτερο αποτέλεσμα. Εμένα με ενδιαφέρει κατά πόσον όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει όρους για την εμφάνιση κάποιας εγκληματικότητας ή, αν θέλετε, στο ειδικότερο πεδίο για το θέμα της τρομοκρατίας που απασχολεί τους περισσότερους. Εδώ θα έλεγα ότι είναι ίσως πιο σημαντική η διάσταση του φόβου, της αντίληψης δηλαδή του κινδύνου, παρά δυστυχώς η πραγματικότητα και το μέγεθος όντως του κινδύνου, της εγκληματικότητας ή της τρομοκρατίας. Σε μια επίπεδο τρομοκρατίας θα έλεγα ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση που συμβαίνει ούτως ή άλλως μέσα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, χωρίς να θέλω να μειώσω δηλαδή την πιθανότητα εισόδου, αυτό που λέμε foreign fighters, ξένων μαχητών, τρομοκρατικών στοιχείων από το ISIS. Περισσότερο θα λέγαω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε μέσα στην Ευρώπη και σε αυτό που συμβαίνει εδώ και χρόνια. Γιατί η υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και θα δούμε επιχειρησιακά, η βάση στις επιχειρήσεις ακριβώς συμβαίνει μέσα από σέλφ τα οποία λειτουργούν μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, χωρίς να υποτιμώ το ζήτημα του ελέγχου και το ότι πραγματικά πρέπει να ελέγχονται ποια στοιχεία περνά στην Ευρώπη, αν μιλάμε για την τρομοκρατία, σε πρώτη φάση πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που υφίσταται ήδη μέσα στα ευρωπαϊκά σύνορα. Δηλαδή, κυρία Αλβανού, είναι κενή περιεχομένου αυτή η ρητορική που την ακούμε από την Ουγγαρία, πρωτίστως από τη Σλοβακία και άλλες χώρες περί τρομοκρατών που έρχονται στην Ευρώπη μέσα από την Ελλάδα. Καθόλου και με την έννοια ότι δεν μπορεί κάποιος να αποκλείσει το γεγονός όταν εισέρχεται ένα πληθυσμιακό κομμάτι, όταν εισέρχονται άνθρωποι, ένα γκρουπ ανθρώπων, ένα οποιοδήποτε γκρουπ ανθρώπων και κρύβονται μέσα τρομοκράτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι και αλλιώς μπορεί να συμβεί. Το λέω γιατί το χρησιμοποιούν και ως βασικό επιχείρημα ότι εμείς δεν δεχόμαστε ξένους πρόσφυγες στην χώρα μας, γιατί δεν κάνετε τους απαραίτητους ελέγχους, γιατί περνάει όποιος να είναι και γι' αυτό κλείνουμε και τα σύνορά μας. Είναι άλλο πράγμα ακριβώς το να γίνονται έλεγχοι και να γίνονται σωστοί έλεγχοι. Και εκεί ακριβώς μπορούμε να δούμε και τα διάφορα προβλήματα. Γιατί διαφορετικά κάνει κανείς έναν έλεγχο όταν έχει 10, 20, 100 άτομα, διαφορετικά όταν έχει χιλιάδες. Υπάρχουν και πρακτικά προβλήματα. Τα οποία όσοι κάνουν κριτική θα πρέπει να μπουν και στη θέση την πραγματική, την ανθρώπινη, έτσι, αυτών οι οποίοι ασκούν τους ελέγχους. Είναι ένα επιχείρημα. Δεν ζω στον Άρη και πραγματικά όταν βλέπουμε έναν κίνδυνο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε ούτως ώστε να έχουμε και την αποφυγή παραλόγων φόβων. Αλλά είναι ένα κομμάτι. Από εκεί πέρα, τρομοκρατικός κίνδυνος εδώ και χρόνια βλέπουμε ότι λειτουργεί πολύ περισσότερο μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Και ξέρετε, ο Ισλαμικός στρατός και γενικότερα αυτό που λέμε το jihadi terrorism λειτουργεί πάρα πολύ σαν ιδεολογική ομπρέλα και παρέχοντας, αν θέλετε, την ιδεολογική στήριξη μέσω του διαδικτύου, μέσω άλλων τρόπων. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη, να το πω, προτεραιότητα. Είναι, αλλά σαφώς αν μιλάμε για τον τρομοκρατικό κίνδυνο πρέπει να δούμε ήδη τι συμβαίνει και τι υπάρχει μέσα στην Ευρώπη. Άρα ναι, υπάρχει κίνδυνος, πρέπει να τον κοιτάξουμε, πρέπει να έχουμε μέτρα ελέγχου, σαφώς. Αλλά αν μιλάμε για την τρομοκρατία, δούμε ήδη λίγο τι συμβαίνει μέσα από τις πύλες της Ευρώπης, μέσα στις πύλες της Ευρώπης. Αυξάνεται η ανησυχία σας εάν βλέπετε ανθρώπους να μένουν εγκλωβισμένοι και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως την ειδωμένη ή αλλού εγκλωβισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Εκεί ακριβώς ήθελα να πάω στο δεύτερο στάδιο. Πέρα από την τρομοκρατία, στην αφήσουμε στην άκρη, υπάρχει το θέμα του κατά πόσον υπάρχουν όροι που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια επικινδυνότητα για έγκλημα. Και εδώ, σε πρώτη πάλι ανάγνωση, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που πολύ λίγοι μιλούν. Γιατί βλέπουν τον πρόσφυγα ως ένα δυνάμη εγκληματία και δεν τον βλέπουν ως ένα δυνάμη θύμα. Δηλαδή, υπάρχει και περίπτωση ακριβώς να έχουμε εγκλήματα που να υπάρχει θυματοποίηση των προσφύγων. Και είναι και αυτή μια πολύ μεγάλη σελίδα. Να δούμε αυτούς τους ανθρώπους και μάλιστα και βάλω τα κομμάτια αυτών των ανθρώπων τμήματα, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, να πέφτουν θύματα έτσι, εγκλημάτων. Να έχουμε εξτρεμιστική ρατσιστική βία εναντίον τους. Το πρώτο τμήμα. Και το δεύτερο. Κοιτάξτε, η ταυτότητα του πρόσφυγα σημαίνει έναν άνθρωπο ο οποίος ακριβώς έχει υποστεί κάποιες καταστάσεις και φεύγει για να γλιτώσει τη ζωή του. Από εκεί και πέρα και στους πρόσφυγες, όπως όλους τους ανθρώπους, υπάρχουν καλοί κακοί, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Ναι. Πιο επιστημονικά να το πω ότι υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο έτσι, ακόμα και στη διάπραξη εγκλημάτων. Πρέπει να είναι έτοιμη η ένωμη τάξη να αντιμετωπίσει και αυτά, αλλά χωρίς φοβικό σύνδρομο. Και αυτό που είπα για το φόβο στην αρχή είναι κάτι που θέλω να τονίσω. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν δει ποτέ πρόσφυγα στη ζωή τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν αυτά που συμβαίνουν. Βλέπουν αποσπασματικά κάποια πράγματα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχουν δημιουργήσει μια εικόνα στο μυαλό τους, η οποία τους οθεί να έχουν και κάποιες απόψεις. Ναι. Είναι καλό να δίνουμε χώρο να λέγονται αυτές οι απόψεις για να μπορούμε να τις αποδομούμε και λογικά. Προς το παρόν, θέλω να πιάσω, επιτρέψτε μου κυρία Αλβανού, ναι. Θέλω να πιάσω το σημείο αυτό που είπατε, ότι μπορεί και εκείνοι να είναι θύματα ή μάλλον είναι θύματα, για να πάω σε έναν άνθρωπο της αγοράς, να το πιάσουμε λίγο ανάποδα, κύριε Μακρύ, το πράγμα, γιατί όντως είναι θύματα οικονομικών εγκλημάτων. Είδαμε τέτοια φαινόμενα μαύρα αγοριτισμού. Ναι, θα ήθελα να πω μια καλημέρα και στο φίλο μου τον κύριο Μάρδα. Ξέρω ότι τον σέβομαι και σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό. Άρα αυτά που θα πω δεν έχουν σχέση με τον ίδιο. Δεν έχουμε τίποτα προσωπικό ενός με τον άνθρωπο σε αυτό το τραπέζι. Κάνω την εξής από την αρχή, όπως η δεύτερη τοποθέτηση, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός, η δεύτερη τοποθέτηση θα κάνει ότι τα παιδιά του κόσμου είναι δικά μας παιδιά. Είναι μια ξεχωριστή κατηγορία τα παιδιά και οι ενήλικες παίρνουν και την ευθύνη των πράξεων τους. Αλλά τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα και είναι τα παιδιά μας. Πάμε στη συνέχεια. Αυτό που είπατε έχει μια πολύ μεγάλη αλήθεια και είδα ότι το Υπουργείο, φαντάζομαι δια της Γενικής Γραμματείας των Εισπράξεων, έκανε έναν έλεγχο για να δει τι ακριβώς γίνεται. Διότι όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα τους αφήνεται το περιθώριο. Γιατί κανείς δεν είναι απριόρι σωστός, αλλά αν του αφαιθεί και το περιθώριο, τότε ό,τι έχει να κάνει το βγάζει προς τα έξω. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με 3α, όπως λέω εγώ, με ανθρωπιά, με ασφάλεια, αλλά και με αποτροπή, με την ευγενή έννοια των όρων όλων αυτών, έθεν κακήθεν, τους Έλληνες συμπολίτες μας, αλλά και τους φίλους που έρχονται από το εξωτερικό, θέλω να πω ότι γίνονται έρμεα διαφόρων μπαταξίδων, αλλά δεν γίνεται έρμεο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε δεν είναι μόνο έρμεα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Είναι και το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, εμείς. Αν για όλες τις διαχειρήσεις δεν πληρώνεται φόρος, τότε έχουμε τρομακτικό θέμα. Να βάλω κάτι άλλο όμως. Επειδή εγώ μπορώ να κάνω ερωτήματα, δεν είμαι πολιτικός να απαντήσω, ούτε να περιγράψω, δεν είμαι δημοσιογράφος. Θα βάλω μερικά ερωτήματα. Εμένα μου έμεινε στο μυαλό με τις ΜΚΟ που είπε ο κύριος Υπουργός, ότι κάποια στιγμή σωστά έκανε η πολιτεία και πήγε να ελέγξει. Δεν ξέρω αν γίνεται σε συνέχεια ο έλεγχος, φαντάζομαι ότι γίνεται. Έχει γίνει. Το καταλαβαίνω. Που σας διακόπτω και πάρα πολλοί βρίσκονται, από το Υπουργείο Εξωτερικών τουλάχιστον, πάρα πολλοί βρίσκονται στον εισαγγελέα και πάρα πολλοί επιστρέφουν πίσω χρήματα γιατί θέλουν να πεμπλακούν από πράξεις οι οποίες ήταν αξιόπινες και θέλουν έτσι, να πάσουν στην πλειοψηφία. Όχι. Αυτό εδώ θα ήθελα. Γίνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εγώ θα ήθελα να αναδείξουμε αυτή την πτυχή, αν όντως έχει γίνει, γιατί πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το προβάλλουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε και με αριθμούς, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορώ να σας δώσω, αλλά είναι σιωπηρά. Χωρίς την πανοκρουσίες γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά αυτή τη στιγμή στην ΙΔΑΣ, στη σχετική υπηρεσία, όπου έχει δώσει χρήματα σε ΜΚΟ. Και από εκεί και πέρα, εκείνο που είχα αναλάβει μόλις βρέθηκα στο Υπουργείο, λόγω της παλαιότερης μου εμπειρίας και με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ήταν το εξής. Πολλοί ενδιαφέρθηκαν να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα και έπρεπε να βρούμε ένα τέτοιο τρόπο. Βρήκαμε αυτόν τον τρόπο και επιστράφηκαν χρήματα. ΜΚΟ που έχουν εμπλεκτεί. Οι οποίες δεν υλοποίησαν τα υποσχόμενα. ΜΚΟ που έχουν με τον ένα ή άλλο τρόπο έχουν εμπλεκτεί και σαν. Εγώ στο τώρα θέλω να έρθω λίγο. Και στη μεταφορά είχαν εμπλεκτεί. Και στο θέμα του προσφυγικού έχετε βρει σημεία τα οποία είναι σκοτεινά. Όχι. Και επίσης κάτι ακόμα, με συγχωρείτε που διακόπτω βέβαια.
εκτός αν να συνεχίσει ο αγαπητός συνάδελφος και να συνεχίσω εγώ μετά, ή να μια παρέτηση να κάνω, μην έχουν την αίσθηση όποιες ΜΚΟ, γιατί διάφορα ακούγονται και διάφοροι ενδεχομένως έτσι ξυπνούν μέσα τους διάφορα και εγώ δεν ξέρω τι, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει χρήματα σε οποιαδήποτε ΜΚΟ. Έτσι, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Να συνεχίσω, αν μου επιτρέπετε. Εγώ βάζω λοιπόν μερικά ερωτήματα. Γιατί δεν έχει γίνει ο διαχωρισμός σε πρόσφυγες και μετανάστες? Θα μου τα απαντήσετε όλα μαζί, αν θελήσετε. Γιατί δεν έχουμε πει και δεν το έχουμε βγάλει ευθαρσώς μπροστά ότι στις συνεννοήσεις που γίνονται με τους φίλους μας διπλανούς Τούρκους, γιατί δεν το σπρώχουν τους πρόσφυγες και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη προς τη Βουλγαρία αντί να τους πνίγουν στο Αιγαίο και να περνάνε μέσω της Ευρωπαϊκής Τουρκίας απέναντι? Γιατί δεν έχουμε πάει να πούμε κάτι που κάνουμε πάντα στο εμπόριο? Να τους πούμε, κύριοι, πόσα θέλετε, ζητήσαν νομίζω 20 δισεκατομμύρια. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε, παιδιά, 3 έχω να σας δώσω. Γιατί δεν πάμε να τους πούμε, παιδιά, όχι 20 αλλά 10, αλλά θα σας τα κόψουμε σε 50 μήνες, 500 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια το μήνα, και επειδή έχουμε εδώ πέρα και τις ευρωπαϊκές αρχές που ελέγχουν την εισδοχή των προσφύγων, να τους λέμε, για κάθε πρόσφυγα που στέλνετε μείον 50.000. Εδώ είναι τα λεφτά, τα χάνετε γιατί τους στέλνετε τους ανθρώπους. Να βάλουμε δηλαδή πρακτικές που να αποτρέψουμε, είπα, η αποτροπή ήταν το τρίτο άλφα που είπα, με ευγενή τρόπο και σωστό, χωρίς να πνίγονται οι άνθρωποι. Πάω παρακάτω. Γιατί ο κύριος Τούσκ πολύ σωστά ήρθε προχθές και είπε χθες και είπε ότι μην ερχόσαστε, κυρίες και κύριοι και παιδιά, ναι, διότι εδώ δεν αντέχει η περιοχή. Και ο κύριος Πρωθυπουργός, καλή του ώρα, γιατί έχει να κάνει πολύ μεγάλο έργο και το Σαββατοκύριακο και μετά που θα πάει στην Τουρκία, να μην πει ότι, παιδιά, εδώ είμαστε καλοπροαίρετοι να βοηθήσουμε, είμαστε ανθρωπιστές, το έχουμε αποδείξει. Δεν έχουμε αποδείξει κάτι παραπάνω, κάθε μέρα το αποδεικνύουμε, αλλά δεν αντέχουμε, παιδιά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι το κομμάτι που λέω της ευγενούς αποτροπής. Πάμε παρακάτω. Εγώ μου σηκώθηκε η τρίχα όταν άκουσα τον διπλανό μας συμπολίτη, τον κύριο Κοτζιά, ο οποίος καθόλου είναι σοβαρός άνθρωπος, να ακούει τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών που να αμφισβητεί τα νησιά μας, και εμένα που είμαι πολίτης. Δεν είμαι ούτε πολιτικός, αλλά είμαι πολίτης, μου σηκώθηκε η τρίχα που δεν ακούστηκε κάτι. Εγώ δεν είπα, είμαστε ευγενείς, τους υποδεχόμαστε όλους με την καλοπροαίρετα, αλλά πρέπει να το πούμε σιγά, φίλε. Αυτά που λες εδώ δεν γίνονται αποδεκτά. Καλά κάνεις και τα λες. Δημοκρατία έχουμε, αλλά εδώ δεν γίνονται αποδεκτά. Πάω παρακάτω. Γιατί υπόθηκε να φύγουν οι κατασκηνώσεις των παιδιών που εμείς τις πληρώνουμε τις περισσότερες μέσω των επιχειρήσεων κάθε καλοκαίρι, και δεν υπόθηκε πρώτα με πολύ σεβασμό προς τα σώματα του στρατού να δοθούν τα κέντρα που πηγαίνουν για καλοκαίρι αξιωματικοί πρώτα? Γιατί τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητο κομμάτι. Εμείς ευτυχώς ή δυστυχώς είμαστε αυτοί που καταστρέψαμε τη χώρα, η γενιά μας. Γιατί πρέπει να καταστρέψουμε και τα παιδιά μας? Και δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε άλλες διαδικασίες οι οποίες θα είναι πιο χαλαρές. Και ένα τελευταίο. Κλείνω. Στο οικονομικό. Γιατί περίμενα μία ώρα για να μιλήσω. Δίκιο. Το οικονομικό. Μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο που ο κύριος Πρωθυπουργός γύρισε και είπε να σεβαστεί το Διεθνές Μονετικό Ταμείο την συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε πολύ καλά, γιατί εμείς τα παρακολουθούμε για λόγους οικονομικούς, ότι πάντα υπογραφόντουσαν δύο συμφωνητικά. Τα δύο, το ένα με το Δουνουτού και το άλλο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συμφωνητικό με τον Δουνουτού ήταν ακριβώς το ίδιο, είχε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Όμως πέρσι την Άνοιξη δεν παρατείναμε το συμφωνητικό με τον Δουνουτού και έληξε. Έρχεται τώρα λοιπόν το Δουνουτού που λέμε, τι λέμε, αξιολόγηση μεσοπρόθεσμο συμφωνία με Δουνουτού. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε στο Δουνουτού να κάνουμε καινούργια συμφωνία. Δεν καταλαβαίνουμε όλοι, αφού δεν τις κάνουμε μαζί, ότι θα έρθει να ζητήσει τα απίστευτα? Δεν το καταλαβαίναμε από τότε. Τι ερχόμαστε και λέμε, ξέρετε τι μου θυμίζει αυτή η προσέγγιση? Σκοτώνει ένα άλλο στη μάνα του και τον πατέρα του και πάει στο δικαστήριο και λέει, λυπηθείτε, ένα ορφανό. Δηλαδή, συγγνώμη, ας είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτά που λέμε. Παράκληση από τον κύριο Υπουργό, γιατί θέλουμε να το ρωτήσουμε, και επειδή δεν ξεχνάμε και την ιδιότητά του, αυτή του καθηγητή οικονομικών εκτός του Υπουργού, θέλουμε να τον βάλουμε και στα οικονομικά. Παράκληση για λίγο να μας περιμένει, να μας δώσει απαντήσεις για όλες. Επιστρέφουμε αμέσως. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με το προσφυγικό, βλέπουμε πάντοτε τον Παύλο Σαρόγλου πάνω από την Ιδωμένη. Αλλά θα ήθελα, Παύλο, να συζητώ λίγη υπομονή, γιατί θέλω να μπούμε λιγάκι στην οικονομία. Έρχονται οι δανειστές και πρόσωποι των δανειστών εκτός από μέσα στην εβδομάδα. Αυτό λένε όλα τα ρεπορτάζ. Και θα ήθελα με τη βοήθεια της Λίδας Χριστοπούλου, για να το σχολιάσει και να ζητήσουμε και τη γνώμη του Υπουργού, του κ. Μάρδα, να δούμε πόσο έχουν απευαρυνθεί
τα εισοδήματα από τη μέση και πάνω τα τελευταία 7 χρόνια. Την αύξηση των φόρων. Είναι δημοσίευμα σήμερα της Καθημερινής. Θα μας το δείξει τώρα η Λίδα. Έλα, Λίδα. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στις κάρτες μας να ξεκινήσουμε με τις 20.000 και να δούμε την αύξηση που, που έχει γίνει την τελευταία 7 ετία. Έχουμε φτάσει στο 22% για τα εισοδήματα 30.000 ευρώ. Η αύξηση φόρου την τελευταία 7 ετία έχει φτάσει στο 46,2%. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Για τις 40.000 ευρώ έχουμε φτάσει στο 39,3%, ενώ για τα εισοδήματα των 50.000 ευρώ η αύξηση φόρου έχει φτάσει στο 35,1%. Να τονίσουμε ωστόσο και να κλείσουμε με αυτό, ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προκύπτει για το νέο φορολογικό που πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση, τα εισοδήματα των 30 και 40.000 ευρώ πρόκειται να έχουν κάποιες περαιτέρω επιβαρύνσεις. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίδα. Να πάμε και στην Ιδωμένη, προτού ζητήσουμε συνολικά την τοποθέτηση του κυρίου Μάρδα, στον Παύλο Σαρόγλου, γιατί πρέπει να μετακινηθεί κιόλας. Τρέχει εκεί το ρεπορτάζ. Έλα, Παύλο. Καλημέρα και πάλι από την Ιδωμένη. Σπύρο, στην κυριολεξία επικρατεί το αδιαχώρητο. Σε λίγο δεν θα έχουμε κι εμείς κάποιο σημείο για να μπορέσουμε να σταθούμε. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται εδώ. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, η περιοχή βουλιάζει. Πάνω από 13.000 ο κόσμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ιδωμένη, και έρχονται συνεχώς προσφυγικές ροές. Πριν από λίγο, όπως πληροφορηθήκαμε, από τις 6 το απόγευμα εχθές μέχρι και τις 6 τα ξημερώματα σήμερα, πέρασαν 100 άτομα, δηλαδή 184 άτομα στο σύνολο σε όλο το 24ωρο. Αυτή την ώρα είναι και σε εξέλιξη η σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στο Πολύκαστρο και τις τοπικές αρχές, για να πάρουν απόφαση να κηρυχθεί ο νομός σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Οι οργανώσεις εδώ πέρα, Ερυθρός Σταυρός, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και όλες οι υπόλοιπες μη κυβερνητικές οργανώσεις και θελοντικές οργανώσεις αυτή τη στιγμή είναι σε ετοιμότητα, καθώς από τις 11 η ώρα με την πρωτοβουλία της περιφέρειας θα αρχίσει να μοιράζεται, να διανύμεται στους ανθρώπους εδώ πέρα ανθρωπιστική βοήθεια. Πάντως, ό,τι βοήθεια και να έρχεται, είναι πολύ μεγάλο το έργο το οποίο κάνουν οι εθελοντικές οργανώσεις αλλά και οι εθελοντές που έρχονται από όλο τον νομό εδώ. Είναι, παιδιά, είναι στην κυριολεξία ασπιρίνες. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις, κυρίως σε τρόφιμα και σε είδη πρώτης ανάγκης. Πολλοί κόσμος δεν έχει σκηνές. Οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Αυτή την ώρα μπορεί να έχουμε καλοκαιρία. Χθες όμως και προχθές είχαμε βροχή με αποτέλεσμα η περιοχή εδώ πέρα να είναι λασπότοπος. Οι άνθρωποι ήταν κυριολεκτικά μέσα στα νερά, κοιμούνται με τα μωρά μέσα, μέσα στις λάσπες. Πολλά τα παιδιά τα οποία είναι εμπείρετα. Στην κυριολεξία οι γιατροί δεν προλαβαίνουν τα περιστατικά. Υπάρχει και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία έχει στηθεί από τις προηγούμενες μέρες για να μπορέσουν να γίνονται, να εξυπηρετούνται τα επίγοντα περιστατικά, καθώς υπάρχουν και πάρα πολλές έγκυες γυναίκες εδώ πέρα στο κέντρο υποδοχής προσφύγων. Σε λίγη ώρα θα αρχίσουν να στείνονται άλλες 4 μεγάλες σκηνές, 2 υπάρχουν από τις προηγούμενες ημέρες. Άλλες 4 θα στηθούν σήμερα, στο σύνολο 6 από τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Και όλοι οι υπόλοιποι, όσοι δεν έχουν δηλαδή κάποιο κατάλημα για να μπορέσουν να προστατευτούν από την βροχή ή τον αέρα, παίρνουν αδιάβροχα. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Τώρα, κύριε Υπουργέ, από πού να το πιάσουμε, βάλαμε μαζί και το προσφυγικό. Τα παρακολούθησα να τα απαντήσω και λίγο γρήγορα, γιατί πρέπει λίγο να με αποδεσμεύσετε κιόλα. Έχω και τους παλιούς μου φοιτητές, πρέπει να τους βλέπω κάποια ώρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σε κάποια θέματα τα οποία τέθηκαν, σε ό,τι αφορά τη διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες, αυτή γίνεται. Η Frontex κάνει καλά τη δουλειά της και ακολουθεί τις προδιαγραφές οι οποίες προβλέπονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι αφορά τις κατασκηνώσεις, τις παιδικές που γράφτηκε σε μια εφημερίδα. Είχαμε υπουργικό συμβούλιο πριν από 2 μέρες, δεν ακούστηκε το παραμικρό και δεν τέθηκε τέτοιο θέμα προς συζήτηση. Σε ό,τι αφορά για ένα άλλο θέμα, ετοιμάζονται 15.000 θέσεις φιλοξενίας, μήπως και χρειαστούν. Αυτό για να κλείνουμε αυτή την υπόθεση. Και τέλος, βέβαια, μπορώ να σας πω: έχω εκπλαγεί από τον αγαπητό σας συνάδελφο, ο οποίος δεν έχει διαβάσει τη θήκη της Λισαβόνας, και μπορώ να σας πω: έχω εκπλαγεί από κόσμο, ο οποίος συζητάει για το προσφυγικό και δεν έχει τα βασικά κείμενα τα οποία χρειάζεται μπροστά του, έτσι ώστε να γίνει μια
Αν θέλετε, συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να διαβάσει κανείς τη συνθήκη για να δει 15 μήνες ότι έχουν αυξηθεί οι ροές στη χώρα ανεξέλεγκτα. Το κράτος δεν ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει τίποτα. Και μου λέτε αν έχω διαβάσει τη συνθήκη. Προτείνετε πνιγμό των προσφυγών. Όχι, δεν προτείνω εγώ, εσείς είστε κυβέρνηση. Εγώ παρατηρώ και εντοπίζω τις αντιφάσεις σας. Εγώ δεν προτείνω τίποτα, είμαι δημοσιογράφος. Εσείς είστε κυβέρνηση. Εγώ παρατηρώ αυτά που κάνετε και εντοπίζω τις αντιφάσεις και τις αδυναμίες. Αυτή είναι η δουλειά. Ωραία, εγώ εντοπίζω την άγνοια σε βασικά κείμενα που έπρεπε να έχετε κατά νου. Εγώ, κύριε Υπουργέ, αντιμετωπίζω τη δικιά σας άγνοια ως Υπουργού Οικονομικών που πήρατε μια χώρα με ανοιχτές τράπεζες και την παραδώσατε με κλειστές. Καλά, έχετε καμία αντίληψη σε αυτό? Αν θέλετε, κάνουμε μια συζήτηση σε αυτό που δεν προφέρουμε. Θα κάνουμε και σε αυτό. Τώρα. Α, ωραία, να κάνουμε. Οποιαδήποτε ζήτηση θέλετε και μπορώ να σας πω ότι... Πήρατε μια χώρα με ανοιχτές τράπεζες, την παραδίδετε με κλειστές. Μια χώρα με ανοιχτά σύνορα και έχουν φτάσει τα Σκόπια, τα οποία πριν από λίγα χρόνια ερχόντουσαν ως λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, έχουν φτάσει να σηκώνουν σύρματα. Τύχη, φράγματα στη χώρα μας. Και μου λέτε εμένα για τη συνθήκη Λισαβόνας. Έχετε την επίγνωση ότι είστε επαρκής και ως υπουργός και ως κυβέρνηση στα καθήκοντά σας? Σας άκουσα, θα με ακούσετε? Κλείνουνε τη χώρα γύρω-γύρω. Αυτό το αντιλαμβάνεστε? Εγώ σας άκουσα, θα με ακούσετε χωρίς να με διακόψετε. Αναφερθήκατε υποτιμητικά, κύριε Υπουργέ. Σας άκουσα, θα με ακούσετε. Ναι. Και παρακαλώ πολύ, με διακόψει ο αγαπητός συνάδελφος. Ξέρετε ότι υπάρχει η συνθήκη σταθεροποίησης και ανάπτυξης ανάμεσα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει τα Σκόπια έχει υπογράψει μια τέτοια συνθήκη. Τα Σκόπια κάπου πρέπει να ακολουθούν το ότι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι αποκομμένα από όλο αυτό το πλάνο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποθέτω. Θα μου πείτε, δεν τη διάβασα, κάποια ώρα περάσα από το γραφείο. Δεν το κάνουνε, βλέπω. Δεν το κάνουνε. Και εσείς τι κάνετε που δεν το κάνουνε? Θα σας παρακαλούσα, μην με διακόπτετε. Πάρτε ένα χαρτί και ένα μολύβι, σημειώστε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν σας διάκοψα και μου απαντάτε συνολικά. Διότι δεν ήρθε η ώρα ακόμα να ζητηθεί σε επίπεδο συμβουλίου, καθήλια αρμοδίων υπουργών ή αρχηγών. Εν πάση περιπτώσει, τα Δυτικά Βαλκάνια είναι διασυνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλαβαίνετε στο πλαίσιο αυτή τη διασύνδεση. Έχουν και κάποιες υποχρεώσεις όπως και δικαιώματα. Και το βασικότερο απ' όλα, υπάρχει ένας πολιτικός διάλογος. Σε ό,τι αφορά τα capital controls και τη συνθηματολογία, τα βρήκαμε ανοιχτά και τα πήραμε κλειστά. Όποια ώρα θέλετε, σας δίνω ό,τι στοιχεία χρειάζεστε για να σας αποδείξω ότι και με οποιαδήποτε κυβέρνηση, έτσι όπως πήγαινε η οικονομία, θα είχαμε μνημόνιο, καθώς 58 δις δεν επιστρέφονται πίσω μόνο από ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Πώς τον αποκάλεσε ο Πρωθυπουργός τον κύριο Βαρουφάκη προχθές? Πώς τον αποκάλεσε? Λοιπόν, ακούσατε αυτά που σας απάντησα. Εσείς ακούσατε τον Πρωθυπουργό? Λοιπόν, πώς αποκάλεσε τον πρώην Υπουργό Οικονομικών που έκλεισε τις τράπεζες? Λοιπόν, μου θέσατε ερωτήματα, σας απάντησα. Έρχομαι και στο θέμα το οποίο τέθηκαν, στα θέματα τα οποία τέθηκαν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις απόψεις τους. Κοιτάξτε τι γίνεται. Καταρχάς, υπάρχει μία διάσταση απόψεων ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το βλέπετε. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μία διαπραγμάτευση η οποία τρέχει. Υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν. Κύριος μπούσουλας, έτσι ώστε να περπατήσουμε στην πρώτη αξιολόγηση, είναι τα όσα συμφωνήθηκαν. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο υπάρχει ως διαφωνία είναι θέματα της οποιασδήποτε επόμενης αξιολόγησης. Αλλά πάλι μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. 9 μήνες ήμουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 9 μήνες βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα τα οποία ήταν και συχνά άκερα. Και θυμάστε τι σας απαντούσε εκείνη και την περίοδο. Λοιπόν, τρέχει μια διαπραγμάτευση. Ας κάνουμε συζήτηση πάνω στα πραγματικά στοιχεία της διαπραγμάτευσης, έτσι όπως θα τρέχει, και όχι σε κάποια πράγματα τα οποία ακούγονται, όπου επαναλαμβάνω διαπιστώνεται διάσταση απόψεων ανάμεσα σε δύο από τους δανειστές. Πάντως, κύριε Υπουργέ, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο κύριος Σόιμπλε, το Βερολίνο, λέει ότι οι αριθμοί πρέπει να βγαίνουν σε κάθε περίπτωση. Και με δεδομένο... Αυτά θα τα δούμε τώρα, κοιτάξτε. Και με δεδομένο, επιτρέψτε μου, και με δεδομένο ότι οι ισχυρές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν μπορούν να δεχθούν μνημόνιο χωρίς να είναι μέσα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εσείς θεωρείτε ότι
Είναι θετικός, είναι απαραίτητος ο ρόλος του ή είστε από τη μεριά εκείνων που λένε ότι όχι, πρέπει να συνεχίσουμε με, ένα, με μόνο την Ευρώπη, χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κοιτάξτε, επί της αρχής η Ευρώπη είναι αρκετά μεγάλη και αρκετά ισχυρή και οφείλει να λύνει τα προβλήματά της από μόνη της, γιατί έτσι δείχνει και την αξία της. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μία διαπραγμάτευση, έχουμε κάποιους εταίρους απέναντι, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ως αυτή το ακούγονται όλες οι απόψεις και αυτό το οποίο αποφασίζεται πρέπει να είναι συνέπεια μίας συμφωνίας. Δεν είμαστε μόνοι, ούτε είναι μόνοι. Είμαστε πολύ μαζί, μπορώ να σας πω, και υπάρχουν και θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Μπορώ να συμπληρώσω μερικά πράγματα στα σωστά που λέει ο κύριος Μάρτας. Καταρχάς, το πρόβλημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν είναι μόνο δικό μας, το είπε, είναι και θέματα διαπραγματεύσεων, αλλά είναι και θέματα χρημάτων. Λείπουν από τα χρήματα που χρειαζόμαστε κάπου 15 δις. Κάποιος πρέπει να τα βάλει. Άρα εδώ είναι το θέμα, ή τα βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τα έχει προς το παρόν υπολογίσει, κάποιος πρέπει να τα βάλει. Δεύτερον, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούνε, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν. Εγώ δεν ξέρω πολλά, ο κ. Μάρτας ξέρει περισσότερα σίγουρα και εσείς μπορείτε να τα ξέρετε ακόμα παραπάνω. Αλλά έχουμε να κάνουμε την αξιολόγηση, όπου η αξιολόγηση τι είναι. Υπογράφηκε ένα μνημόνιο πέρσι, όπου έλεγε μερικά βασικά στοιχεία μέσα. Αυτά τα βασικά στοιχεία είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε τι κάναμε. Υπάρχει ένα μεσοπρόθεσμο που αφού στηριχτούμε στα όποια στοιχεία βγουν από εκεί, γιατί όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Μάρτας, υπάρχει μια διαφοροποίηση. Mm-hmm. Το Δούνου του λέει 9 δις ότι μας λείπουν μέχρι την επόμενη τριετία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει 6 και εμείς λέμε 2. Αφού λοιπόν καταλήξουμε το γιατί μιλάμε, γιατί εκεί είναι και το δύσκολο που μέσα σε αυτά είναι και τα δημοσιονομικά, είναι το ασφαλιστικό, είναι τα πάντα που ακουμπάνε σε χρήματα που μας λείπουν. Αφού λοιπόν καταλήξουμε, θα πάμε στο μεσοπρόθεσμο που θα λέει πώς και με ποιο τρόπο θα πάμε στα επόμενα 3 χρόνια για να έχουμε 3,5 πλεόνασμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε, τι λέει, διαφωνεί ότι μπορεί να βγει το 3,5. Άρα εδώ έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να καταλήξουμε στο πολύ δύσκολο, κατά τη δικιά μας άποψη, χωρίς να είμαστε οικονομολόγοι ή πολιτικοί, του να κάνουμε την τελική συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εδώ θα ήθελα, γιατί έχει και τις πληροφορίες ο κ. Στούπας, γιατί βλέπουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικά νούμερα, κ. Στούπα. Ποιος έχει δίκιο, τέλος πάντων, ο Τόμσεν, οι Βρυξέλλες. Μπορεί να μην έχουν και κανένας από τους δύο δίκιο και η κατάσταση να είναι ακόμα χειρότερη, γιατί το κλίμα, όσο καθυστερεί, είναι πρόκειται για μια συμφωνία, η οποία έπρεπε να κλείσει από τον Οκτώβριο, από το φθινόπωρο. Όσο καθυστερεί η επικύρωση αυτή τη συμφωνία, ας πούμε, το κλίμα στην οικονομία επιδεινώνεται. Ποιος ευθύνεται που καθυστερεί, κύριε Στούπα? Εμείς είμαστε η αδύναμη πλευρά. Δηλαδή σε εμάς, εμείς θα έπρεπε να το κλείσουμε γρήγορα. Γιατί όσο επιδεινώνεται το κλίμα, οι επιχειρήσεις δεν κάνουν επενδύσεις, οι θέσεις εργασίας θα λιγοστεύουν και σε κάποια στιγμή αυτό θα πάρει μια αυξητική ραγδαία μορφή. Δηλαδή είχαμε το 2015. Υποτίθεται με πόσους φόρους μπήκανε, με αύξηση του ΦΠΑ, με διπλασιασμό της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις και τα συνολικά έσοδα ήταν λιγότερα από το 2014, τα φορολογικά έσοδα, κατά 1,38%. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακολουθούμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι βιώσιμη και αν διατηρήθηκαν έστω και σε αυτό το επίπεδο, ο κύριος Μάρτας τα καταλαβαίνει αυτά, σε αυτό το επίπεδο τα έσοδα διατηρήθηκαν γιατί υπήρξε μια αύξηση της κατανάλωσης. Η οποία όμως αύξηση της κατανάλωσης μπορεί να τη δει κανείς ότι οι άνθρωποι επειδή σηκώσαν τα λεφτά από τις τράπεζες γιατί φοβόντουσαν κουρέματα, γιατί φοβόντουσαν ενδεχομένως κατασχέσεις από την εφορία, τα ξοδέψανε πιο εύκολα. Αυτό δεν είναι ένας βιώσιμος τρόπος συντήρησης των δημόσιων οικονομικών μεν, αλλά και της οικονομίας, κύριε Υπουργέ. Από εκεί και πέρα, βλέποντας τον καινούργιο χρόνο όπως μπαίνει, ας πούμε, είδαμε προχθές τον ΙΟΒΕ, τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, την επιδείνωση πάλι του οικονομικού κλίματος. Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες κάποια στιγμή να προκύψει ασφυξία. Η κυβέρνηση, βέβαια, και το οικονομικό επιτελείο φαίνεται. Το αντιλαμβάνονται εν μέρη, γιατί λένε ότι πρέπει να έχει κλείσει χθες η συμφωνία. Αλλά από την άλλη πλευρά, η ηγεσία της κυβέρνησης φαίνεται ότι διαχειρίζεται το θέμα μόνο επικοινωνιακά. Και είχαμε και μια μεγάλη αντίφαση αυτές τις μέρες, την οποία δεν μπορώ να ερμηνεύσω πού οφείλεται. Ο κύριος Τσακαλώτος, ο Υπουργός των Οικονομικών, ανέφερε ότι το Brexit παραμένει πάνω στο τραπέζι, ενώ από την άλλη πλευρά, τον εμπνευστή του Brexit, τον κύριο Σόιμπλε, τον είδαμε προχθές στο LSE, στο London School of Economics, να δηλώνει ότι το Brexit έχει φύγει. Υπάρχει μια αντίφαση που ενδεχομένως να υποκρύπτει ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτή τη στιγμή και να έχει σημασία. Να μας δώσει μια τελευταία απάντηση ο Υπουργός για να τον αποδεσμεύσουμε.
Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε ένα μεσοπρόθεσμο, όπως σωστά τονίστηκε, και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα μέχρι την πρώτη αξιολόγηση. Η πρώτη αξιολόγηση πράγματι πρέπει να κλείνει το ταχύτερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει ένα κλίμα βεβαιότητας, το οποίο σιγά σιγά να αυξάνει. Αυτό το κλίμα βεβαιότητας, το οποίο θα αυξάνει, θα ενισχύσει τις όποιες θετικές προσδοκίες. Μπορώ να σας πω ότι επισκέφθηκα τις ΗΠΑ πριν από 10 μέρες και είδα 14 επενδυτικούς οίκους που μας κάλεσαν για να μας ακούσουν και να συζητήσουμε και λεπτομέρειες, γιατί καλή ηλεκτρονική επικοινωνία, αλλά καταλαβαίνετε, η προσωπική είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, δεν μας καλεί κάποιος μόνο και μόνο για να χάσει το χρόνο του. Μας καλεί κάποιος γιατί έχει ενδιαφέρον για τη χώρα. Και πράγματι η πρώτη αξιολόγηση είναι ένα κομβικό σημείο. Και όταν κλείσει με το καλό, ίσως ζήσουμε θετικές εκπλήξεις που δεν τους έχουμε προβλέψει για την ελληνική οικονομία, πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έχουμε στο μυαλό μας. Έχουν κλείσει και άλλες αξιολογίες όμως, κύριε Υπουργέ. Δεν είδαμε το θαύμα. Η χώρα χρειάζεται ριζικές αλλαγές. Δηλαδή, εκεί που πήγατε και επισκεφθήκατε τους επενδυτές, για το θέμα, ας πούμε, της Eldorado Gold, πώς το αντιμετωπίσανε? Είναι μια θετική τροπή και εξέλιξη αυτή η δημοσιότητα που πήρε αυτό το γεγονός? Τους απαντήσαμε και μπορώ να σας πω, συμφώνησαν. Συμφώνησαν σε τι? Ναι, διότι η Eldorado Gold ενάγει τον Έλληνα Υπουργό στα διεθνή δικαστήρια. Να βλέπετε το σύνολο των μεταβλητών τη συγκεκριμένη σύμβαση και όχι ένα μέρος της. Ακριβώς αυτό βλέπω. Και οι επενδυτές αυτό βλέπουν και το συζητούν. Είναι η καλή πίστη και η καλή φήμη. Η Eldorado Gold ήταν μια περίπτωση. Εσείς, αν ήσασταν επενδυτής σε μια χώρα η οποία έχει προηγηθεί ένα τέτοιο θέμα, έχει κλείσει μια επένδυση και συνέχεια η κάθε κυβέρνηση, η επόμενη που έρχεται, το ανασκαλεύει, την κλείνει, την ανοίγει για να εξυπηρετήσει εσωτερικούς επικοινωνιακούς σκοπούς. Εσείς, αν ήσασταν επενδυτής, θα εμπιστευόσασταν όχι να επενδύσετε σημαντικά χρήματα σε αυτή τη χώρα, αλλά να βάλετε και 100 ευρώ σε μια τράπεζα σε αυτή τη χώρα? Εγώ σας λέω ότι δεν θα το εμπιστευόσαστε, όπως θα το εμπιστεύονται και οι Έλληνες καταθέτες, οι οποίοι έχουν σηκώσει τα λεφτά από τις τράπεζες και τα κρατάνε έξω. Αυτό δεν σας προβληματίζει? Πάντως η αλήθεια πρέπει είναι να, ότι όλοι οι επενδυτές. Θα ακούσετε την απάντησή μου, σας παρακαλώ πολύ. Ένας επενδυτής δεν σκέφτεται όπως ένας δημοσιογράφος ή ένας πολιτικός. Σκέφτεται πολύ διαφορετικά. Ένας επενδυτής, ο οποίος βλέπει ότι μια εταιρεία χρωστάει πρόστιμα, ουδέποτε θα πει ότι δεν πρέπει να τα πληρώσει. Και ένας επενδυτής μπορεί να δει κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι αυτά που έπρεπε να είναι σε ό,τι αφορά το επενδυτικό κομμάτι, βλέπει όμως και τα άλλα τα οποία εξελίσσονται με τον τρόπο που πρέπει να εξελίσσονται. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές, επαναλαμβάνω, έχουν τον δικό τους τρόπο σκέψης, όπως και οι επιχειρηματίες, και απέχει παρασάγκας, μπορώ να σας πω. Άρα εκ του αποτελέσματος πρέπει να είστε ευχαριστημένος εσείς. Εκ του αποτελέσματος, ποιες μεγάλες επενδύσεις γίναν στη χώρα ή και μικρές ακόμα? Είστε ευχαριστημένος εκ του αποτελέσματος? Αυτή τη στιγμή έχουμε 18 επενδύσεις οι οποίες τρέχουν στη χώρα και προσπαθούν να τις επιμπλέξουμε από την γραφειοκρατία την οποία παραλάβαμε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Θέλω να πάω στην κυρία Αλβανού επιστρέφοντας, γιατί μπλέξαμε με τα της οικονομίας και αυτά βεβαίως είναι τα ζητήματα που απασχολούν επίσης την καθημερινότητά μας. Μεγάλα προβλήματα και εδώ, κυρία Αλβανού, ο χαρακτηρισμός σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα αφορά το κάθε νοικοκυριό και όντως είναι πολύ δύσκολο. Διαβάζουμε περί εκεχηρίας. Αυτό θα μπορούσε να σταματήσει λίγο τις προσφυγικές ροές? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θέτεται, γιατί οποιοδήποτε μέτρο και να ληφθεί από οποιαδήποτε κυβέρνηση, από οποιοδήποτε κράτος όσον αφορά τα σύνορά του και μέσα τη διαχείριση του όλου ζητήματος, αν δεν σταματήσει ο λόγος για τον οποίο έχουμε τις προσφυγικές ροές έτσι αρχικά, δεν κάνουμε τίποτα. Θα μπορούσε να είναι ένα ελπιδοφόρο στοιχείο. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί. Γιατί το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει μια σταθερότητα σε αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν αλλάζει την απόφασή του να φύγει από κάπου που αισθάνεται ότι δεν έχει τους όρους για να ζήσει, ότι ενδέχεται ακριβώς μέχρι και να το σκοτώσουν, απλά επειδή υπάρχει μια σύντομη εκεχηρία. Πρέπει αυτό να δείξει ότι έχει μια διάσταση έτσι διάρκειας και να δημιουργήσει ξανά τους όρους ασφάλειας για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο που ζούσαν. Πολλοί πάντως, έτσι διαβάζω στον τύπο, διεθνοί αναλυτές εκφράζουν μια ανησυχία. Που δείχνει ότι περιμένουν να επιδεινωθεί η κατάσταση και ίσως λένε ότι αναζητήσουν αυτοί οι διακινητές, σύγχρονοι δουλέμποροι, νέες
οδούς προκειμένου να προωθήσουν, ας πούμε, τους ανθρώπους. Δηλαδή, διαβάζαμε μέσω Αιγύπτου πρόσφατα. Ακριβώς. Όχι μόνο έτσι νέες οδούς, αλλά ξέρετε ότι και το ζήτημα ακόμη αντιμετώπισης, ακόμα και της ποινικής αντιμετώπισης του όλου αυτού ζητήματος, γύρει και αυτό πάρα πολλά ερωτήματα κατά πόσον είναι αποδοτικό ή όχι. Γιατί όσο πιο επικίνδυνη, και επικίνδυνη εννοώ από την πλευρά των διακινητών, είναι όλη αυτή η διαδικασία και τόσο περισσότερα χρήματα ζητούν. Ναι. Και επίσης δεν είναι σίγουρο ότι πάβει ακριβώς η όλη διακίνηση και όλη η επιχειρηματική, θα έλεγε κανείς, εγκληματική αυτή δραστηριότητα. Το αντίθετο. Έχουμε μια θεωρία στην εγκληματολογία που δεν είναι θεωρία, είναι πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε το displacement, η μετατόπιση. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος τρόπος γίνει δύσκολος με κάποια μέτρα αντιμετώπισης από τις αρχές, η εγκληματική ροή στρέφεται προς τα αλλού. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Δηλαδή, δεν λύνεται το πρόβλημα μόνο με ποινικά μέτρα, δεν λύνεται το πρόβλημα μόνο με ελέγχους. Πρέπει να πάμε και στην πηγή του ζητήματος, που είναι ακριβώς όπως είπα το ζήτημα επιβίωσης αυτών των ανθρώπων. Σωστά. Αν δεν λυθεί αυτό, βάζουμε μπαντάζ σε πληγές οι οποίες δεν είναι πληγές. Έχουμε έναν ασθενή ο οποίος πλέον πεθαίνει. Και εδώ ήθελα λίγο να αναφερθώ και σε κάτι ακόμη, ότι μία από τις δυσκολίες αυτού του ζητήματος είναι ακριβώς ότι τουλάχιστον στη δική μας χώρα αυτό το προσωρινό που λέμε και ναι. Το χρησιμοποιούμε έτσι λίγο σαν να απαλύνει την κατάσταση, είναι το πιο δύσκολο. Γιατί αν μιλούσαμε για μια χώρα προορισμού, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για προγράμματα ενσωμάτωσης, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που πλέον οι ίδιοι θα αναλάβουν μια δραστηριότητα, ώστε να κάνουν το όραμα της ζωής τους μέσα ναι. Σε μια χώρα. Τώρα όμως είναι σε μια λίμπο κατάσταση, έτσι, αν μου επιτραπεί όρος. Αυτό το προσωρινό λοιπόν δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα και τις περισσότερες εντάσεις και συγκρούσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αλβανού. Ευχαριστώ και τον κύριο Στούπα. Τον κύριο Μακρύ. Ευχαριστούμε και όλους όσοι ήσασταν εδώ από το πρωί. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Γεια σας.